Έλληνες στη Βολιβία. Ποιος να το φανταζόταν ότι υπάρχουν Έλληνες και στη Βολιβία και φιλέλληνες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω, θα βρεις έναν Έλληνα σε όποιο σημείο του πλανήτη, ακόμα και στο πιο ακραίο που δεν το περίμενες ποτέ. Κάπου θα ακούσεις ελληνικά, θα δεις κάποιον Έλληνα που βρίσκεται εκεί και που δημιουργεί μέσα στην καθημερινότητά του. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Κόντι. Είναι ο θεμελιωτής, ο ιδρυτής της ελληνικής κοινότητας της Βολιβίας και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πει πράγματα για την κοινότητα, για τον ελληνισμό εκεί, αλλά και για τους βολιβιανούς φιλέλληνες που λατρεύουν πραγματικά την Ελλάδα, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Άλλωστε είναι πράγματα τα οποία και ο ίδιος ο Νίκος Κόντις έχει διδάξει εκεί. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Τι γίνεται, όλα καλά? Το κατά δύναμη θα έλεγα. Η βάση των Ελλήνων εκεί στη Βολιβία πού είναι, στη Λαπάζ ή κάπου αλλού σε κάποια άλλη περιοχή υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο ελληνικό ρεύμα? Η βάση εντοπίζεται στις δύο μεγάλες πόλεις, στη Λαπάζ και στην ανατολική μεριά, τη λεγόμενη Σάντα Κρούζ ντε λα Σιέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε πόσοι είναι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Βολιβία? Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι εγώ έχω φύγει 5 χρόνια τώρα, μια πενταετία, αλλά παρακολουθώ στενά τα τεκτενόμενα. Η αλήθεια είναι βέβαια πρέπει να πρώτα απ' όλα να συγκεκριμενοποιήσουμε τους Έλληνες εκγενετής, δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, γιατί την περίοδο στην οποία βρισκόμουν εκεί ήταν ελάχιστοι οι Έλληνες που συνάντησα. Ναι. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, Ελλάδα, και πήγατε στη Βολιβία? Ακριβώς. Μάλιστα. Ποιος άνεμος σας πήγε εκεί, αν επιτρέπετε δηλαδή, για να δούμε πώς ένας Έλληνας μεταναστεύει στη Βολιβία? Στα πλαίσια μιας νέας ζωής. Μάλιστα, κατάλαβα. Μήπως θα ερωτευτήκατε προφανώς, δεν μας το λέτε. Λοιπόν, πώς ήταν όμως αυτή... Όχι βέβαια, στη Βολιβία, συγκεκριμένα στη Βαρκελόνη, όπου γενικότερα στην Ισπανία ζουν πολλοί Λατινοαμερικάνοι, ναι, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Κατάλαβα, κατάλαβα. Και μετά έτσι ξεκίνησε αυτή η νέα ζωή στη Βολιβία, η οποία πώς είναι για έναν Έλληνα να πηγαίνει... Νέα ζωή, νέα πραγματικότητα και στα πλαίσια βέβαια της συζυγικής ζωής, η οποία βέβαια εντάξει δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά και αντιμέτωπος όλοι βέβαια με μια νέα είμαστε, κουλτούρα, έτσι. Άλλη και αξίζει κουλτούρα, βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι η Βολιβία είναι και μια χώρα η οποία δεν έχει και θάλασσα, συγκεκριμένα την έχασε σε τη θάλασσα, το κομμάτι που είχε στον Ειρηνικό ωκεανό. Έτσι λοιπόν οι σχέσεις είναι πιο στενές. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που προαναφέρθηκε, ότι ο Έλληνας πάντα έχει το στοιχείο της αναζήτησης, της εξερεύνησης, και γι' αυτό μπορείς να συναντήσεις παντού Έλληνες. Ναι. Πόσα χρόνια μείνατε στην Βολιβία? Χοντρικά περίπου 3 χρόνια. Ναι. Ήταν μια εμπειρία την οποία θα λέγατε ότι ήταν εμπειρία ζωής? Ήταν κάτι το οποίο αν σας δινόταν η ευκαιρία ξανά θα το ξανακάνετε? Στην κυριολεξία ήταν εμπειρία ζωής, αλλά θα το ξαναέκανε μόνο και μόνο για να συναντήσω τους φίλους μου και τους καρπούς των ενεργειών. Οι Έλληνες... Θα το θέσω έτσι. Ναι, 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 το καταλαβαίνω τώρα και με βάζετε και στο δέλεαρ για να κάνω την επόμενη ερώτηση. Οι Έλληνες, ο ελληνισμός, η Ελλάδα γενικότερα, τι κλίμα συναντά εκεί? Δηλαδή όταν κάποιος λέει ότι είναι Έλληνας ή όταν κάποιος μιλάει για την Ελλάδα, οι Βολιβιανοί γνωρίζουν κομμάτια της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, της σημερινής πραγματικότητας, ή τους είναι κάτι πολύ απόμακρο να βρουν έναν Γριέγο? Καθόλου απόμακρο θα έλεγα. Και όταν μιλάμε γενικότερα ελληνισμός, ελληνική κουλτούρα, αξίζει να αναφέρουμε και την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό και τη λογοτεχνία, όλες δηλαδή τις προεκτάσεις αυτού. Μου κάνει εντύπωση μια φωτογραφία που βλέπω στο διαδίκτυο, στην σελίδα, η οποία είναι, ναι, η σελίδα... είναι ο ερωτασμός του τρίτου ελληνικού Πάσχα. Ναι. Εδώ το οποίο η σελίδα κατά κάποιο τρόπο ήταν και η αφορμή. Ναι, και βλέπω αρκετό κόσμο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και στο διαδίκτυο να δει. Στη Σάντα Κρούζ ντε λα Σιέρα, συγκεκριμένα. Γριέγος εν Μπολίβια, έτσι.
η σελίδα, Έλληνες και φιλέλληνες στη Βολιβία, αν θέλετε να το ψάξετε διαδικτυακά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε τη φωτογραφία, γιατί εμένα μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν, φαίνεται ότι έχουν ζήσει και μεγαλώσει εκεί, δηλαδή φαίνεται από τον τρόπο της σήματός τους, τέλος πάντων τα χαρακτηριστικά τους, την έκφρασή τους, ότι είναι μακριά από την ελληνική πραγματικότητα, όμως με πόσο μεγάλο πάθος κρατάνε την ελληνική σημαία, γιορτάζουν το Πάσχα δίπλα στην σημαία. Θέλουν να αναβιώσουν ένα ένδοξο παρελθόν, ναι, για την ακρίβεια. Ναι. Και μιλάμε τώρα και για τους συγγενείς τους. Αυτά τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που είπατε εσείς νωρίτερα, έχουν μπει ποτέ έτσι σε σκέψη να έρθουν στην Ελλάδα, να ταξιδέψουν, να δουν τελικά τι είναι η Ελλάδα αυτή, η πατρίδα του παππού και της γιαγιάς? Η λαχτάρα είναι ιδιαίτερα έντονη, αλλά δυστυχώς λόγω των συνθήκων δεν είναι και τόσο εφικτό. Ναι, για τώρα λέτε εκτός έτσι. Εκτός αυτού αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρχαν και προβλήματα, ειδικά την περίοδο που βρισκόμουν εγώ, και με την κατά κάποιο τρόπο μη ύπαρξη ελληνικής πρεσβείας ή προξενείου. Ναι, υπάρχει. Συνεπώς, τώρα. Συνεπώς έπρεπε να... Τα πράγματα βελτιώνονται, ναι, και συγκεκριμένα πρόσφατα η πρεσβεία η ελληνική της Κεντινής, του Buenos Aires, ναι, μας άνοιξε την πόρτα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Ελπίζω. Άρα υπάρχει συνεργασία, τα πράγματα να βελτιωθούν. Υπάρχει συνεργασία με την πρεσβεία, την ελληνική πρεσβεία του Buenos Aires, έτσι? Ασφαλώς. Για θέματα βέβαια που έχουν να κάνουν με την Βολιβία. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γιατί για αντίστοιχα θέματα εδώ εμπλέκεται η πρεσβεία της Βολιβίας στο Βατικανό της Ρώμης. Τα αναφέρω σαν παθόν, έτσι. Ναι, ναι, κατάλαβα τώρα. Για να πάρεις ένα χαρτί, δηλαδή πρέπει να φύγεις από τη Βολιβία, να πας στην Αργεντινή, ή τουλάχιστον υπήρχε κάποιο είδους συνεργασία για να μην ταλαιπωρείται τόσο πολύ γραφειοκρατικά ο κόσμος? Πάρα πολύ γραφειοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, Βολιβιανοί σαν λαός. Τι λαός είναι, πώς? Δεν τους ξέρουμε. Έχουμε δει κάποια ντοκιμαντέρ προφανώς, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς είναι ο Βολιβιανός και οι Βολιβιανοί ως πολίτες, ως άνθρωποι της καθημερινότητας δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δουλευταράδες, αλλά συγχρόνως τους αρέσει και η καλή ζωή. Γενικότερα λειτουργούν με βάση τους διάφορους κύκλους που δημιουργούνται. Ένας από αυτούς βέβαια είναι και ο δικός μας. Τους αρέσει δηλαδή η ομαδοποίηση, έτσι, είναι ένας λαός που... Η ομαδοποίηση και το ευχάριστο με το ελληνικό στοιχείο να είναι παρόν εκεί είναι ότι δημιουργείται και μια μεγαλύτερη ζεστασιά μεταξύ αυτών. Ναι. Πράγμα το οποίο συνάντησα και φυσικά το βλέπω και τώρα, γιατί όπως σας είπα παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Πρόσφατα είχαμε και τη διαδικτυακή μας μάλιστα συνάντηση στα πλαίσια του εορτασμού του ελληνικού Πάσχα. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα άτομα που δίνουν την καρδιά τους γι' αυτό. Και τι γίνεται τώρα? Μιλάω όταν... για τους ελληνικής καταγωγής εκεί, έτσι. Φαντάζομαι, οποία... φαντάζομαι. Όταν... Οι περισσότεροι είναι νησιώτες. Α, από πού? Κεφαλονίτες? Όχι τόσο πολύ από τον Ιόνιο. Θα έλεγα περισσότερα από το Αιγαίο. Από τη Χίο συγκεκριμένα, που είναι η οικογένεια Ορφανός, οι οποίοι έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην κατά κάποιο τρόπο... Ναι. Τώρα δεν έχει θάλασσα του δυναμισμού της κοινότητας. Η Βολιβία δεν έχει θάλασσα. Θα σε έλεγα, μα είναι εφοπλιστές δηλαδή. Χιώτες και λοιπά. Τώρα μήπως είναι εφοπλιστές το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Όχι, λέω για τους κεφαλονίτες, είπα νωρίτερα, γιατί ξέρω ότι στον Παναμά, ας πούμε, υπάρχει μεγάλη κεφαλονίτικη κοινότητα που είχαν πάει πριν από δεκαετίες και έχουν στεριώσει εκεί πέρα και έχουν προοδεύσει. Τώρα, όταν συγκεντρώνονται τα μέλη της κοινότητας, αυτοί οι Έλληνες δεύτερης... Φυσικά μιλάμε, συγγνώμη που διακόπτω, και για την έντονη παρουσία, γιατί έκανε λίγο διακόπτες, και το σήμα της Κρήτης. Α, και συγκεκριμένα, ο πρώτος Έλληνας που έφτασε στη Βολιβία ήταν και κριτικός, ο οποίος άνοικε στην εκστρατεία του Ισπανού κατακτητή Φρανσίσκο Πιθάρο ή Πιζάρο, αναλόγως. Ναι, πώς. Θυμάστε το όνομα? Δύσκολα σας βάζω τώρα. Πάμε πίσω να κάνουμε κομμάτια ιστορίας. Είναι στοιχεία τα οποία τα παρουσίασε ο ιστορικός ελληνικής καταγωγής Ελίας Μακαφλόρ Ντοράκης, ναι, στα πλαίσια του εορτασμού του δεύτερου ελληνικού Πάσχα. Μάλιστα. Γιορτάστηκε με μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα στην πόλη Ταρίχα, που εκεί ήταν που έφτασε και ο κριτικός Έλληνας, ο Πέτρος από το Χάνδακα συγκεκριμένα. Πέτρος από το Χάνδακα, μάλιστα.
Ερώτηση τώρα. Όταν συγκεντρώνονται εκεί πέρα οι άνθρωποι της κοινότητας, αυτά τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, όπως βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες, τι κάνουν, δηλαδή τους αρέσει, ακούνε ελληνική μουσική, τρώνε ελληνικά φαγητά, δηλαδή το κομμάτι αυτό που τους συνδέει σε επίπεδο της συνάντησης, της μάζοξης, ποιο είναι με την Ελλάδα? Όλα αυτά μαζί, θα έλεγα, το μείγμα όλων αυτών. Και η παρουσία της μουσικής και της γαστρονομίας και το άκουσμα της γλώσσας, παρότι δεν τη γνωρίζουν όλοι. Ναι. Και σε αυτό το κομμάτι η αλήθεια είναι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Ναι. Και με τη βοήθεια, γιατί αυτό είναι το ευχάριστο γεγονός των τελευταίων ετών, το ότι έχει μια στενή επαφή και με τις κοινότητες των γειτονικών χωρών, συγκεκριμένα με την Αντοφαγάστα της Χιλής, με το Περού, οι επαφές είναι πολύ καλές, με τη Βραζιλία. Γιατί η Βολιβία γειτονεύει με όλες αυτές τις χώρες. Ναι, ναι. Όπου το ελληνικό στοιχείο βέβαια είναι πιο πολύ πιο έντονο. Ναι, 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 ναι. Και με την παρουσία βέβαια των εκκλησιών και τα λοιπά. Στη Βολιβία πόσες ελληνικές κοινότητες έχουμε, επίπεδο εκκλησίας εννοώ? Εκκλησίας Ορθόδοξης. Ναι, ελληνοορθόδοξη εκκλησία. Ελληνική Ορθόδοξη δυστυχώς δεν υπάρχει. Α, δεν υπάρχει. Υπάρχει κοντινή η λεγόμενη Κόπτικη Ορθόδοξη. Μάλιστα. Οπότε... Έρχονται βέβαια ιερείς από τις άλλες χώρες. Ναι. Οπότε εκκλησιάζονται και οι Έλληνες αν θέλουν. Ασφαλώς. Ναι. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ωραία. Πολύ ωραία. Βολιβία θα ξαναπάτε εσείς κανένα ταξιδάκι? Όταν τελειώσει η ιστορία με τον COVID φυσικά. Βέβαια. Καλό. Γιατί σίγουρα και η Βολιβία πρέπει να είναι πιο πίσω σε ό,τι αφορά ειδικότερα την έξαρση του δευτέρου κύματος. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για να δω τους φίλους μου. Μακάρι, σας το ευχόμαστε και μακάρι σε μια βαλίτσα και σε αυτό το επόμενο. Για να δοκιμάσω και κάποια φαγητά που μου είχαν λείψει. Τι? Ιδιαίτερα. Για πείτε κανένα δύο έτσι τώρα που είναι μεσημεράκι και έχει πιάσει λόρδα. Συγγνώμη, δεν άκουσα γιατί. Πείτε μας κανένα δύο έτσι παραδοσιακά φαγητά που είναι ωραία και σας έχουν λείψει. Κυρίως το κρέας. Και ο τρόπος που το μαγειρεύουν, έτσι το κάνουν καπνιστό εκεί? Ο τρόπος ακριβώς μαγειρέματος, εκεί το κυριακάτικο τραπέζι. Ναι. Η ποιότητά του και ειδικότερα του βοδινού κρέατος είναι το κάτι άλλο. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι και από υψόμετρο. Σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι. Ναι, 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 κατάλαβα. Ωραία, χοληστερή. Αλλά σίγουρα το ψάρι, λόγω και της μη ύπαρξης της θάλασσας, δεν είναι και τόσο... για ψαράκι εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο Κόντι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η παρουσία σου εδώ για και τους Έλληνες. Και θέλω να πολλά χαιρετήσω φιλιά. Θερμά τους φίλους μου, οι οποίοι μας ακούνε οι περισσότεροι. Τι ώρα είναι τώρα εκεί? Γεννησική είναι τα ξημερώματα. Τώρα πρέπει να είναι 7 και. Άντε, πρωινό ελληνικό ξύπνημα στην Βολιβία. Όλες τις οικογένειες που κάνουν ό,τι μπορούν για τη συντήρηση. Και εμείς είμαστε εδώ και τους αγαπάμε. Αυτής. Να είστε καλά. Και εμείς παρομοίως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στην Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Κατερίνα Χούμπα και ο Νίκος Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ραντεβού και πάλι την άλλη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, Ώρα Ελλάδας, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Καλό σας μεσημέρι.